Μπορεί τους τελευταίους μήνες λόγω της καραντίνας να έχουν συνηθίσει οι Ηρακλειώτες την πολύ άδεια από κόσμο. Ωστόσο, η Κυριακή του Πάσχα αποτέλεσε ξανά φέτος την ευκαιρία για τους λίγους να στείλουν SMS με τον κωδικό 6 και να κάνουν τη βόλτα τους, την ώρα που οι υπόλοιποι σούβλιζαν τον Οβελία. Η Κυριακή του Πάσχα, πώς σας φαίνεται εδώ πέρα? Ρημιά, λίγο περίεργο σε σχέση με άλλες χρονιές. Εντάξει, υπομονή, μια μέρα θα περάσει. Ετοιμάζεστε και για τον Οβελία? Ναι, τον έχουμε στο φούρνο αναγκαστικά, δεν θα πάμε κάπου αλλού, δεν μπορούμε. Το έχουμε συνηθίσει τόσο καιρό, είναι η δεύτερη χρονιά που το συνηθίζουμε να μην έχει κόσμο. Mm-hmm. Και γι' αυτό βγαίνουμε για να ξεσκάσουμε από το σπίτι. Κλειστούρα μέσα στο σπίτι δεν πάει με τα παιδιά κιόλας. Πώς σας φαίνεται που είναι έτσι έρημο? Υπέροχα. Κάνουμε μία βόλτα και θα γυρίσουμε σπίτι, μία μέρα σαν όλες τις υπόλοιπες. Κάνουμε βόλτα. Οικογενειακό. Είμαστε τη Λιακάδα. Χρόνια πολλά. Οι ρυθμοί χαλαροί στο Μεγάλο Κάστρο ανήμερα της Κυριακής του Πάσχα και εν μέσω καραντίνας. Οι ελάχιστοι Ηρακλειώτες που βρέθηκαν στο κέντρο, το οποίο θύμιζε φάντασμα, απείλαυσαν την ηρεμία αλλά και τον καλό καιρό, ο οποίος έκανε ιδανικές τις συνθήκες για περπάτημα στην πλατεία των Λιονταριών και στους άλλους άδειους δρόμους της ιστορικής πόλης. Περιμένει τραπέζι στο σπίτι, ψήνετε κρέας? Προφανώς ναι, ψήνουμε κρέας, ναι. Μας φαίνεται λίγο παράξενο, να σου πω την αλήθεια, γιατί μάθαμε τώρα τελευταία στο συνωστισμό, βγαίνανε οι ανθρώποι έξω, κάπως παράξενα μου φαίνεται σήμερα. Μ' αρέσει, σήμερα είναι ωραία γιατί δεν έχει κόσμο, είναι πιο ωραία, καλά τα πράγματα, μ' αρέσει πιο καλά έτσι, παρά στο συνωστισμό, να μην μπορείς να μιλήσεις, να κινηθείς, κάνουμε τη βόλτα μας, πίνουμε τον καφέ μας. Πολύ ωραία είναι και του χρόνου να είστε καλά, με υγεία σας εύχομαι. Εντάξει, σήμερα είναι τέτοια που... Περισσότεροι είναι σε χωριά και με τις γονείς τους. Όταν γυρίσω στο σπίτι θα βάλω στο κουζίνα να φάμε, ναι. Και ενώ η κίνηση του κόσμου σήμερα ήταν υποτονική με την πολύ έρημη, όλοι βρίσκονται εν αναμονή του μεγάλου ανοίγματος της εστίασης τη Δευτέρα του Πάσχα.